και να έχεις φανταστικά αποτελέσματα στον τομέα της υγείας. Και επειδή μιλάμε για υγεία, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να την προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού και να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε. Τώρα, πώς παντρεύεται το παλιό με το καινούριο, με τέτοια αποτελέσματα, θα το δούμε εδώ παρίτσα με δύο εκλεκτές κυρίες, την κυρία Αναστασία Σημεού. Καλή γεια σας. Η οποία είναι σύμβουλος υγείας αισθητικός. Και την κυρία Γεωργία Φιλίππου Μασέρ. Καλημέρα σας. Μ' αρέσει αυτό το Μασέρ. Ναι. Μασέρ με την έννοια ότι κάνετε τη θεραπεία τη συγκεκριμένη. Ακριβώς, ναι. Το παλιό που λέμε. Ναι. Για πάμε στο παλιό. Τι είναι το παλιό τώρα. Αν μπορούμε, Αντρέα, να θεωρήσουμε ότι είναι παλιό, γιατί είναι κάτι διαχρονικό. Είναι παραδοσιακό. Είναι παραδοσιακό. Και αποτελεσματικό. Βεβαίως. Χρησιμοποιείται από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι σήμερα. Μπορεί σήμερα να λειτουργούν διάφοροι καινούργιοι μεθόδοι για την καλυτέρευση των θεραπείων, αλλά το παλιό είναι αλλιώς. Όπως ο παλιός είναι αλλιώς. Πάμε να δείξουμε το παλιό για να καταλάβει ο κόσμος για το λόγο. Γι' αυτό μιλούμε. Αυτή είναι. Για κάνα κοντινό, σε παρακαλώ. Αυτή είναι η περίφημη Βεντούζα. Αυτή είναι η περίφημη Βεντούζα. Η οποία έκανε θαύματα. Μάλιστα. Για τον λόγο ότι χρησιμοποιείται για να αποτοξινώσει το σώμα. Για να βοηθήσει την κυκλοφορία του αίματος, γι' αυτό άλλωστε τη χρησιμοποιούμε και σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπως είναι η κυταρίτιδα στο σώμα. Για την οξυγόνωση του σώματος, βοηθά στην κυκλοφορία του αίματος, επομένως οξυγονούνται τα κύτταρα και έτσι έχουμε την καλύτερη, επιτυχάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Κρυολογήματα. Κρυολογήματα. Άρα σοφή η προγονιμών. Λοιπόν, τώρα, το παλιό είπαμε είναι αυτό. Ναι. Το οποίο είναι αποδειγμένα θεραπευτικό και αποτελεσματικό. Mm-hmm. Πάμε να το συνδέσουμε με το καινούργιο τώρα. Το καινούργιο. Λοιπόν, πάμε, κυρία Σημείου, στο καινούργιο. Ποιο είναι το καινούργιο? Το καινούργιο ονομάζεται κρυολιπόλυση. Είναι μια καινούργια μέθοδος για την καταπολέμηση του επίμονου λίπους. Το επίμονο λίπος, υπάρχει λόγος που ονομάζεται επίμονο λίπος. Είναι το λίπος το οποίο είτε με εντατική γυμναστική, είτε με αυστηρή υγιεινή διατροφή ή δίαιτα όπως αλλιώς, δεν φεύγει με τίποτα. Βέβαια, δεν μιλάμε στην περίπτωση, για να καταλάβει ο κόσμος, που έχω ένα δύο κιλάκια εδώ πέρα και θέλω να τα ρίξω, έτσι, όχι γι' αυτό. Μιλάμε ειδικά για τα λίγα κιλάκια. Μιλάμε ειδικά για τα λίπος το οποίο μαζεύεται στους μυρούς, στα γόνατα, στα κοιλιά, στα ψωμάκια. Δεν και το οποίο δεν φεύγει με τίποτα. Δηλαδή, υπάρχει μια δυσμορφία στην αναλογία του σώματος. Όμως, όπως όλα, έτσι και το επίμονο λίπος έχει το αδύναμο του σημείο. Και το οποίο είναι. Το ψύχος. Δεν αντέχει τη χαμηλή θερμοκρασία. Γι' αυτό και ονομάζεται η μέθοδος αυτή. Κρυολιπόλυση. Η οποία στην Κύπρο είναι κάτι καινούριο, ενώ στην Αμερική λειτουργά από το 2009 περίπου, με έγκριση του FDI και είναι μετά από έρευνες του Πανεπιστημίου Χάρβαρ όσο αφορά τις μη επεμβατικές μεθόδους λιπογλυπτικής. Να ρωτήσω κάτι, επειδή μιλάμε για καινούριο, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει και πολλά πράγματα. Αυτή η θεραπεία της κρυολιπόλυσης μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους, σε όλες? Εφαρμόζεται σε όλους, σε όλες, σχεδόν σε όλα τα σημεία του σώματος, εκτός τα σημεία τα οποία επιβάλλεται να υπάρχει το λίπος, όπως είναι η γλουτή, γιατί είναι η προστασία της λεκάνης, στο πρόσωπο πρέπει να προσέχουμε γύρω στο πηγούνι, δεν εφαρμόζεται γιατί υπάρχει ο τυροειδής. Το πρόβλημα είναι που είναι στα παχάκια μας και στις κυλίτσες μας, δεν μπράβο. Είναι. Ιδίως οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ένα πολύ σοβαρό θέμα όσο αφορά το συσσωρευμένο λίπος στα γόνατα, στο εσωτερικό των γονάτων. Αυτό ούτε η χειρουργική επέμβαση μπορεί να επέμβει εκεί με τη λιποαναρρόφηση. Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί υπάρχουν λεφαδένες που αν τυχόν πειραχτούν, γιατί μπαίνουν λίγο τυφλά μέσα, εμπειρικά, μπορεί να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημιά σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτό που μιλάμε τώρα είναι ανώδυνο. Είναι ανώδυνο, είναι εύκολο. Κάποιος μπορεί να περάσει για μια ώρα να το κάνει, να ξαπλώσει, να διαβάσει, να παίξει με το λάπτοπ του και μετά να πάει στη δουλειά του ή να ασχοληθεί με ό,τι ασχολείται καθημερινά. Χωρίς καμία παρενέργεια, χωρίς κανένα σημάδι, χωρίς τίποτα. Αναστασία, αυτό τώρα πώς συνδέεται με τη Βεντούζα? Ωραία. Όπως έχω πει, το λίπος υπάρχει. Στα λιποκύτταρα υπάρχει διαφορετική ευαισθησία όσο αφορά τη θερμοκρασία. Εμπεβαίνουμε περίπου στους 2,5 με πλην 5 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που θέλουμε να διώξουμε το περιττό λίπος, ρευστοποιούμε το
Α, το πω λίγο απλά. Απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Φανταστείτε ότι το λιπόλοιπο της ιστός είναι το τσαμπί από σταφύλι. Οι ρόγες του σταφυλιού είναι τα λιποκύτταρα και μέσα από το λίπος είναι ο χυμός του σταφυλιού. Ερχόμαστε με την κρυολιπόλυση, το ψύχουμε, ρευστοποιείται ο χυμός από, από τη ρόγα του σταφυλιού, η ρόγα μαραίνεται και αποπέπτει από το τσαμπί. Πεθαίνει. Ο οργανισμός μας το διώχνει αυτό το ρευστοποιημένο λίπος και τα λιποκύτταρα, δηλαδή δεν επεμβαίνουμε μόνο στο λίπος, επεμβαίνουμε στα λιποκύτταρα, μέσω της φυσικής οδού με την παροχέτευση της λέφου. Ερχόμαστε εδώ με τη γεωργία. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα. Η γεωργία που εμπλέκεται σε αυτό. Ωραία. Αφού εμείς ρευστοποιούμε με την κρυολιπόλυση, έρχεται μετά η γεωργία με την κυλιόμενη βεντούζα, με τα καζά τα λεγόμενα. Αυτά που ξέρανε. Αυτά που ξέραμε. Καζά, τα καζά. Αλλά και χρησιμοποιείται μια μέθοδος κυλιόμενη. Μάλιστα. Και σπρώχνουμε το λίπος μέσω της λευκής κυκλοφορίας να αποβληθεί από τον οργανισμό μας. Έτσι επιτυχάνουμε πολύ γρήγορα, ανώδυνα, ανέμαχτα. Είναι πολύ βασικό το ανώδυνο, ξέρετε. Ναι, και ανέμαχτα. Δηλαδή, καμία επέμβαση, να ξεφορτωθούμε τα ψωμάκια μας, το επίμονο λίπος, μέσα σε 2-3 μήνες. Πόσο, Γεωργία, πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό? Δηλαδή, έρχονται κοντά σας πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι. Πόσο της 100 επιτυχία έχει αυτό το πράγμα? Αυτό μπορώ να πω ότι μπορεί να επιτευχθεί και το 100%. 100% επιτυχία. Μάλιστα. Να πω κάτι άλλο. Μεγάλη υπόθεση. Με μία συνεδρία της κρυολιπόλυσης. Πόσες συνεδρίες είναι? Ωραία. Με μία συνεδρία κρυολιπόλυσης έχουμε 25-28% απώλεια λιποκυτσάρο από την περιοχή που επεμβαίνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Αναλογικά. Αναλογικά, ναι. Αναλογικά. Και είναι οριστικά. Είναι αυτό θα ρωτήσω. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και μετά από 2, 3, 5, 10 συνεδρίες τα χάσει όλα αυτά, μετά κινδυνεύει πάλι να τα ξαναπάρει? Κινδυνεύει να βάλει 10-20 κιλά. Ναι. Αλλά δεν θα είναι το ίδιο. Έχει αποδειχθεί, γιατί περίπου σχεδόν έχει ένα χρόνο που χρησιμοποιούμε, που παντρέψαμε το παλιό με το καινούριο, για να έχουμε, όταν μπει στη διαδικασία της λογικής, είναι απλή λογική, Ανδρέα. Ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί τη δική του λογική. Είναι όλα φυσιολογικά, φυσικά. Όταν μπει σε αυτήν την λογική, δηλαδή γίνεται η ρευστοποίηση του λίπους, χρησιμοποιούμε τις βεντούζες, τις κυλιόμενες βεντούζες, εντάξει, και ο ενδιαφερόμενος, να το πω, προσέχει τη διατροφή, δεν θα πάρει 10-20 κιλά ξανά σε ένα χρόνο. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που συμπεριφέρεται νορμάλ διατροφικά, έτσι. Ναι, διότι τα λιποκύτταρα έχουν την ιδιότητα να πολλαπλασιάζονται. Αλλά πάλι και στις περιοχές αυτές, στις οποίες δουλέψαμε, να το πω έτσι, δεν έχουμε δει να ξαναέρχεται ο όγκος πίσω. Να ρωτήσω κάτι, Γεωργία, έρχονται και άντρες και γυναίκες? Ναι, βεβαίως. Επειδή, Ανδρέα, ούτως ή άλλως οι βεντούζες χρησιμοποιούνται, είναι η πιο δυνατή μορφή μασάζ. Οπότε χρησιμοποιούνται κανονικά και για μασάζ. Πονάει λίγο όμως, Είναι λίγο βάρβαρο λίγο. Ναι. Εκεί που υπάρχει κατακράτηση στους ιστούς του δέρματος, εκεί σίγουρα πονεί περισσότερο. Αλλά είναι από παράδοση το πιο αποτελεσματικό, νομίζω, έτσι. Είναι πολύ αποτελεσματικό, πολύ. Λόγω του ότι μπορεί να βοηθήσει ζωτικά όργανα και λοιμώξεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στις σύνες των μειών. Μάλιστα, είναι βασικό αυτό. Αυτό είναι βασικό. Που δεν μπορεί να το κάνει κάτι άλλο. Όχι. Ναι. Και ερχόμαστε εδώ. Απαλλαγόμαστε από το λίπος, από τα ανεπιθύμητα ψωμάκια. Έχουμε ένα δέρμα σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί αιματώνονται οι ιστοί του δέρματος. Ναι. Επομένως, αυξάνεται παραγωγή κολαγόνου, ελαστίνης κτλ. Και το πιο σημαντικότερο και το βασικό είναι ότι αποβάλλουμε από το σώμα μας, που είναι το όχημα της ζωής μας, το σώμα μας, όλες τις βλαβερές τοξίνες. Μέσω του λεμφικού συστήματος. Ναι, εδώ έχει 2-3 ερωτήσεις από κυρίες. Ρωτάνε για την κυταρίτιδα. Το πιο αποτελεσματικό. Βοηθάει, Το πιο αποτελεσματικό. Κυρίες μου, κυρία 987-036, βοηθάει γι' αυτό? Είναι το πιο αποτελεσματικό. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε, αν υπήρχε ένα άλλος χρόνος, να μπορούσαμε να φέρουμε φωτογραφίες, γιατί ο κόσμος που έρχεται εδώ, κοντά μας, στο χώρο μας, είναι πρόθυμος, βγάζουμε φωτογραφίες γιατί βλέπει το αποτέλεσμα. Δηλαδή έρχεσαι, σου βγάζω φωτογραφία, γιατί η φωτογραφία δεν αλλάζει, ενώ η μνήμη μας αλλοιώνεται. Ξεχνούμε πως ήμασταν.
στους 2-3 μήνες. Επομένως, οι φωτογραφίες. Κατά με την εικόνα την τελευταία πάντα. Την τελευταία. Επομένως, οι φωτογραφίες είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε. Πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι η τηλεθεάτριά μας είναι λιγάκι με τα κιλάκια τους. Δεν είναι εύκολο, θα το ρίξουμε. Ένα τηλέφωνο να δώσουμε κάπου που θα μπορούμε να απευθύνονται κοντά σας έτσι να. Ναι, ωραία. Είναι το. Μπορώ από την ονομασία. Θα το κρατήσουμε εμείς και θα το κρατήσουμε για να το ωραία. Δώσουμε εμείς. Ωραία. Το τηλέφωνο αυτό. Έχει ρωτήσει εδώ πέρα, λέει. Προσπάθησε πάρα πολύ έντονα μία φίλη μας περιφερειακό λίπος, λέει. Όταν λέει περιφερειακό, τι εννοεί, είναι. Ίσως εννοεί γύρω στη μέση. Στη μέση. Ή στους γλουτούς. Ναι. Ναι. Δεν τα κατάφερε, λέει, με διάφορες θεραπείες και με δίαιτες. Δεν φεύγουν, είναι τα επίμονα ψωμάκια. Ναι. Επομένως, πρέπει να ακτιβήσουμε. Επίμονα ψωμάκια λέγονται. Ναι. Επίμονο λίπος. Αυτές που λέγονται επίμονες κυλίτσες. Επίμονες κυλίτσες, κοιτάξτε να δείτε. Λίγο με τη διατροφή είναι πιο ναι. σωστό. Ναι. Ωραία. Εμείς λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Δηλαδή λίγη κυλίτσα, λίγη διατροφή, λίγο μασάζ, μπορεί να μην καταφύγει στη θεραπεία της κυριολιπόλυσης. Αλλά αν το κάνει μαζί, συνδυασμό, σε ένα μήνα το 25% αν έχουμε 10 σαντιμέτρα, 10 πόντους να χάσουμε, είναι 2,5 πόντους απώλεια. Πολύ σημαντική 2,5 πόντια απώλεια. Γιατί, είναι ένα size κάτω. Κορίτσια, γιατί μαζεύει ο άντρας συνήθως μαζεύει εδώ τα. Ωραία, γιατί ο οργανισμός. Το λίπος του. Το σώμα μας είναι έξυπνο. Πάρα, εννοείται αυτό. Ωραία. Ο άντρας μαζεύει είναι. Εδώ το λίπος γιατί προστατεύει τα εσωτερικά του όργανα. Η γυναίκα μαζεύει το λίπος στην κοιλιακή χώρα όταν μπαίνει στην κλιμακτήριο αμυρόπαυση. Γιατί το κοιλιακό λίπος αντικαθιστά τα ιστρογόνα. Τι λέει να με στρατάνει σήμερα, Αναστασία μου. Επομένως, όταν αλλάσουν οι ορμόνες, πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Επομένως, η ισορροπία προέρχεται από το κοιλιακό λίπος που αποκτούν οι κυρίες. Σημασία έχει ότι υπάρχει λύση. Υπάρχει, ναι. Για ξέρεις, υπάρχουν κάποιες κυρίες που βασανίζονται από αυτήν την ιστορία και λειτουργεί και στον, πώς θέλετε, στην ψυχοσύνθεσή τους. Δηλαδή, στην αυτοπεποίθησή τους, όλα αυτά που νομίζω ότι η είναι καλό να μας είναι. Σημαντικό. Η εμφάνισή μας είναι το α και το ω για την κοινωνία σήμερα. Δηλαδή θες να πας μια δουλειά, θέλεις να πας κάπου έξω, θες να βάλεις ένα παντελόν, μια φούστα. Τώρα υπάρχει λύση, φίλες και φίλοι, υπάρχει λύση. Υπάρχει το παλιό λύση, με το καινούριο, το παλιό και το καινούριο, κρυολιπόλυση είναι το μυστικό. Τα τηλέφωνα υπάρχουν στην παραγωγή. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις δύο κυρίες. Εμείς ευχαριστούμε για τα πράγματα που μας είπατε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον πρόεδρο. Το μεσημέρι η επέμβαση. Νεότερα θα μάθετε από την εκπομπή Μεσημέρι και κάτι με τον Νικήτα.